Δεν εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο, που σύμφωνα με τα στατιστικά ήταν ο Ηλίας. Ηλία, 2 λαθασμένες ερωτήσεις και 0 ευρώ μπανκ και χάσατε και μεγάλο μπανκ. Εκεί με τη μετανάστευση και το επαγγελματικό ταξίδι. Αγχώθηκα λίγο εκείνη τη στιγμή και δεν μου ήρθε, αλλά οκ, προχωράμε. Ευτυχώς που δεν έφυγα. Ο Ηλίας μας είπε απόψε ότι θα θέλει να πάρει, ήρθε για να πάρει το χρυσό μετάλλιο στον Κρίκο. Δεν το είπε τυχαία. Το είπε γιατί είναι πρωτοξάδελφος του Ελευθέριου Πετρούνια, του πιο δυνατού Κρίκου στην κυριολεξία. Καλά τα θυμάμαι, Ηλία? Καλά τα θυμάμαι, Στάσο. Εσύ πιο μικρός, έτσι? Ναι, Ελευθέρι. Ναι. Και πώς θα πάμε καλά? Αφού δεν έφυγα τώρα, πιστεύω θα πάω καλά, θα γυρίσω. Τι σου είπε ο Ελευθέρης την προηγούμενη φορά που ήσουν στον Κρίκο? Δεν το είδε, είναι αλήθεια. Σίγουρα, γιατί εμένα μου στείλε μήνυμα. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά για να σας έστειλε εσάς, τότε μπορεί κάτι να είναι διαφορετικό. Α, κατάλαβα. Ελευθέρη, του πεις ότι δεν το είδες για να βγεις από τη δύσκολη θέση. Μάλλον. Κατάλαβα. Και τι άλλο χάσαμε, 26 γράμματα για το αγγλικό αλφαβήτο, 24 είναι το ελληνικό. Ναι. Θυμήστε μας με τι ασχολείστε, Ηλία. Είμαι ξενοδοχείο υπάλληλος. Εσείς γιατί δεν ασχοληθήκατε με τον αθλητισμό? Έπαιζα μπάσκετ μικρός, ναι, αλλά μετά το σχολείο το άφησα. Και από πού είστε? Είμαι από τη Μάνη. Και μένετε Αθήνα, έτσι? Ναι, ναι. Για να δούμε τι θα μας πει η Ιουλία, την οποία ψήφισες. Και οι περισσότεροι ψήφισατε. Για ποιο λόγο, τι σας τράβηξε στην Ιουλία? Είχαμε εκεί δύο λανθασμένες απαντήσεις. Ήμασταν άτυχοι, γι' αυτό την ψήφισα. Η Ιουλία ψάχνει τον Ρωμαίο της. Δεν θα τον βρω ούτε και σήμερα. Γιατί? Κοιτάξτε τι ωραία αγόρια που έχουμε. Αγαμέμνον, Δημήτρης, Βασίλης, Ειρηναίος, Χάτεμ, που είναι και πιο εξωτικό, και Ηλίας, και θα μπεις και στην οικογένεια Πετρούνια. Με ψηφίσανε όμως. Έτσι το παιχνίδι, αλλά θέλω να μου πεις ποιον θα διάλεγες απ' εδώ. Ποιον θα διάλεγα? Για Ρωμαίο. Ναι. Τι να σας πω, όλοι όμορφοι είναι. Έλα, άστα αυτά τώρα τα διπλωματικά, Ιουλία. Θέλω ένα Ρωμαίο. Νομίζω ότι θα διάλεγα τον Χάτεμ. Είδες, το εξωτικό. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι το εξωτικό. Νομίζω έχουμε το ίδιο επάγγελμα. Α, δηλαδή? Άκουσα ότι σπουδάζει νομική. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι νέα δικηγόρος, οπότε υπάρχει μια αλφα. Ωραία. Κατανόηση. Μάλιστα. Χάτεμ, τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Τι να πω? Ουδέν σχολείο, γιατί είμαι και παντρεμένος. Πότε πρόλαβες, παιδί μου? Όχι, είμαι παντρεμένος, έχω κοπέλα, συζητώ με την κοπέλα μου, δεν είναι σχολείο. Με τιμάει πάρα πολύ παρόλα αυτά. Καλή σταδιοδρομία. Καλά, μπορεί, Χάτεμ, και εσύ μία ίσον καμία. Ρε Τάσο, τώρα είναι δύσκολη η θέση μου. Τώρα μπροστά στο φακό μου τα... Μπροστά στο φακό πρέπει να γίνουν οι ίντρικες, οι δολοπλοκίες. Χαλάμε σπίτια εδώ στο Δύναμο Κρίκο. Το κατάλαβα μόλις. Ιουλία, για να δούμε. Beverly Hills. Ωραία, εκεί θα ήθελα να μένω, μάλλον και εσύ. Hollywood όμως είναι το... η περιοχή, η μέκα του κινηματογράφου. Βιάστηκα να απαντήσω. Ισχύει. Και για το Μαγνήτη τι να πω? Χαλκός. Αφού λέμε Elky Metalla. Τον Ηλία τον εντόπισες. Μόνο εσύ από ό,τι βλέπω. Η Μανουέλα ψήφισε ένα Δημήτρη έτσι στο άσχετο. Οπότε η Ιουλία με 6 ψήφους είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ.